Αγαπητοί κύριε Πρωθυπουργέ, φίλε κυριάρχε, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την ιστορική, γιατί πρόκειται ιστορική επίσκεψη, την πρώτη Έλληνα Πρωθυπουργού στις παιδιακές εκδηλώσεις για καταδίκη προοδευτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Η παρουσία σου εδώ δεν είναι μόνο συμβολική σημασία, είναι περισσότερο ουσιαστική και μπορώ να μιλήσω από την εμπειρία μου αυτούς τους μήνες που είμαι στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι αντανακλά και το επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, αλλά και της προσωπικής μας σχέσης, μια σχέση που ίσως για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό υπάρχει αυτή η ειλικρίνεια, ο σεβασμός, η συζήτηση όλων των θεμάτων, όπως αρμόζει σε δύο αδελφικά κράτη, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Σημερινή μέρα είναι μέρα μνήμης, είναι μέρα τιμής, την ίδια στιγμή όπως είναι και μέρα περισυλλογής. 50 χρόνια είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Και ως ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που γεννήθηκα λίγο πριν την εισβολή, μεγάλωσα σε μια πατρίδα υποκατοχή, νιώθω έντονα την υποχρέωση να πράξω ό,τι είναι δυνατό, παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, έτσι ώστε να τερματιστεί αυτή η επικίνδυνη και απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων και να επανενώσουμε τον τόπο μας. Και πραγματικά πιστεύω ότι ναι, μπορούμε να φτάσουμε στην πολυπόθητη απελευθέρωση, την επανένωση της πατρίδας μας, όπως βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις λύσεις, έχει τις απαντήσεις, ακόμη και στα πιο δύσκολα θέματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θέλω να σε καλωσορίσω στην Κύπρο, να σε ευχαριστήσω και πάλι για την εδώ παρουσία σου. Οι επόμενοι μήνες είναι κρίση. Οι επόμενοι μήνες είναι δύσκολοι. Τους επόμενους μήνες θα λάβουμε ενδεχομένως κρίσιμες και τολμηρές αποφάσεις. Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ιστορία και να επανενώσουμε τον τόπο μας, να επανενώσουμε την Κύπρο, πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συνεχίσει να είναι και μετά την λύση του Κυπριακού και θα μπορεί με την επανένωση, με την επίλυση, να αξιοποιήσει το σύνολο των δυνατοτήτων της. Καλώς όρισες. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου Νίκο, με αισθήματα βαθιά συγκίνησης βρίσκομαι σήμερα στην Κύπρο, προσωπώντας τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από ανταρτού της γης, σε μία ημέρα με πολύ βαρύ συμβολισμό, για να στείλουμε και εμείς το μήνυμα μαζί με εσάς ότι δεν ξεχνούμε αυτό το οποίο έγινε πριν από 50 χρόνια. Εσύ μόλις είχες γεννηθεί, εγώ ήμουν λίγο μεγαλύτερος, αλλά μία από τις πρώτες αναμνήσεις που βάλεις χρονών από παιδί ήμουν, ήταν οι αναμνήσεις από τον Αττίλα. Χαραγμένες τα πάντα στην μνήμη μου, όπως χαραγμένα εκείνα τα γεγονότα στη μνήμη όλου του ελληνικού. Είμαι εδώ για να δηλώσω κατηγορηματικά και απερίφραστα την αμέριστη στήριξη της Ελλάδος στην Κύπρο, την αμέριστη στήριξή μας στη νέα προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει για να επανενωθεί το νησί στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να κλείσει επιτέλους η πλήγη. Θέλω να εξάρω και εγώ το επίπεδο των πολιτικών αλλά και προσωπικών μας θέσεων. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι αυτό δεν συνέβαινε πάντα σε αυτόν τον βαθμό. Τα τελευταία 50 χρόνια είναι απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί μπροστά με έναν νέο ρεαλισμό
αναστοχαζόμενοι για αυτά τα οποία έγιναν τα παιδικά χρόνια, μαθαίνοντας όλοι από τα λάθη μας, αλλά και απόλυτα αφοσιωμένοι στην μονή μας, να μην κάνουν την ακινησία μια νέα πραγματικότητα και να μην ξεχαστεί ποτέ αυτό το οποίο έγινε πριν από 50 χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση στον ελληνισμό να κάνουμε ακόμα μια μεγάλη προσπάθεια για να λυθεί επιτέλους αυτό το ζήτημα. Θα έχουμε, όπως είπες, στο πλευρό μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιολογώ πολύ σημαντικά, ως πολύ σημαντική και την δήλωση της Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και τη δήλωση της Πρόεδρου της Επιτροπής σήμερα, που στέκονται στο πλευρό της Κύπρου, ενθαρρύνοντας όλα τα μέλη, όλα τα μέρη να ξεκινήσουν και πάλι οι συζητήσεις. Οι επόμενοι μήνες όντως θα είναι κρίσιμοι και, όπως είπα, η στήριξη της Ελλάδος σε αυτή την προσπάθεια θα είναι πολύ βαδιωμένη, αλλά θα είναι και ανάγκη. Και πάλι ευχαριστώ το μέρος της συζύγου μου, αλλά και όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων για τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την τόσο σημαντική μέρα μαζί σας, και νομίζω ότι έχει μια αξία να γίνει μια αντίστοιξη μεταξύ της σεμνότητας αυτής της τελετής, η οποία θα λάβει χώρο σε λίγο, και αυτών που έγιναν στο βόρειο τμήμα του νησιού σήμερα το πρωί.